Πάμε να πούμε, να συζητήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Δράκο. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Θα συζητήσουμε με αφορμή την απογευματινή συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο καλούν σωματεία, ομοσπονδίες, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ως μια πρώτη δυναμική άμεση απάντηση στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την κοινωνική ασφάλιση. Συζητάμε τον κύριο Κώστα Δράκο, λοιπόν, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Δράκο. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας και εσάς και στους ακροατές μας. Γιατί γίνεται αυτή η κινητοποίηση? Η κυβέρνηση λέει, παιδιά, εγώ εφέρνω ένα νομοσχέδιο, γιατί κάτι πρέπει να κάνω, δεν μπορούν τα πράγματα να παραμένουν έτσι ακίνητα και τα λοιπά σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, πρέπει να το βελτιώσουμε το θέμα. Και καταργώ ό,τι αδικίες είχε ο νόμος Κατρούγκαλου, μας έχουν πραγματικά τα βοβαρθήσει το κεφάλι εδώ και σήμερα, μα δείτε δημοσιεύματα, το πόσες χιλιάδες θα πάρουν αυξήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι μετά από τόσα χρόνια δίνει το σύστημα κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις κτλ. Δηλαδή αποκαθιστά αδικίες και βελτιώνει τη βιωσιμότητα του συστήματος. Άρα ναι. Καλά, γιατί εσείς αντιδράτε λοιπόν? Κοιτάξτε, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Άμα είσαι ένας άνθρωπος τέλος πάντων που δουλεύεις και είσαι μιας ηλικίας που έχεις... Είσαι πάνω από τέλος πάντων, δεν είσαι μικρό παιδί, να το πω και έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα τα έχεις ακούσει χίλιες φορές. Mm-hmm. Για από το πώς αποκαθιστούν, ειδικά για το ασφαλιστικό σύστημα, mm-hmm. πώς αποκαθιστούν τις αδικίες κάθε φορά με τους νόμους που φέρνουν. Και είναι από παλιά ιστορία, από το Πασόκ, μετά την Δημοκρατία. Είχαμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Πλέον αυτός ο νόμος, και εκεί είναι το βασικό, δεν έρχεται να αλλάξει, να διορθώσει όπως λένε τα δημοσιεύματα, γιατί είναι εκνευριστικό και το, δηλαδή, διαβάζοντας πολλά από αυτά τα δημοσιεύματα, πόσο. Τέλος πάντων, τα ψέματα που ακούγονται. Δεν έρχεται λοιπόν να αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου. Έρχεται να τον θωρακίσει, έρχεται, φέρνει κάποιες νομικές, ας πούμε, βελτιώσεις, να το πούμε έτσι, κάποιες παρεμβάσεις στον νόμο, ώστε να μπορεί ο νόμος Κατρούγκαλου, που πλέον απέκτησε κι άλλον ονό και είναι νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι, τον έχουν ονομάσει ήδη τα σωματεία και οι εργαζόμενοι, να θωρακίσει λοιπόν την ύπαρξη αυτού του νόμου, τις μόνιμες περικοπές, και εκεί πρέπει να μείνουμε. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε από το 2010, διατηρούνται σε ισχύ όλες οι περικοπές που έχουν γίνει στους συνταξιούχους. Είναι αμετάκλητη η περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης και τι σου λένε επί της ουσίας, παιδιά, ό,τι έγινε έγινε. Αυτά ξεχάστε τα. Ό,τι δουλέψατε, ό,τι από τον ιδρώτα σας κρατήσαμε τόσα χρόνια και τα λοιπά, συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι που θα βγείτε αύριο μεθαύριο τη σύνταξη και έχουμε κρατήσει από τα ταμεία σας, αυτά σαν να μην τα κάνατε ποτέ. Και από εδώ και πέρα πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα ωραίο πεδίο κερδοφορίας για τις εταιρείες που απασχολούνται σε αυτό το κομμάτι της ασφάλισης και πώς θα βάλουμε εσάς με ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη να ψάχνετε, να έχετε, γιατί δεν είναι μόνο η σύνταξη, το ασφαλιστικό. Mm-hmm. Το ασφαλιστικό είναι και η υγεία, η πρόνοια, η νοσηλεία μας, τα φάρμακά μας, τα εμβόλια μας, τα παιδιά μας και όλα αυτά τα ζητήματα, τέλος πάντων. Άρα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, είναι ψέμα αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι βελτιώνει και φέρνει αυξήσεις. Και να πω και το βασικό. Ο προϋπολογισμός που ήρθε το 2020, ο κρατικός προϋπολογισμός, προβλέπει μείωση κατά 250 εκατομμύρια της δαπάνης για την σύνταξη και την επικουρική και την κύρια. Αυτό σημαίνει ότι από μόνο του δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις τη στιγμή που ο προϋπολογισμός σου λέει ότι φέτος θα δαπανίσω λιγότερα λεφτά. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο ψέμα της κυβέρνησης. Οι διάφορες μικρές αυξήσεις που μπορεί να δοθούν σε ένα περιορισμένο κομμάτι, γιατί αυτά θα υπάρξουν, σε ένα περιορισμένο κομμάτι συνταξιούχων μπορεί να δοθούν. Αλλά δεν αλλάζει την εικόνα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων, οι οποίοι θα δουν είτε παγωμένες είτε και μειώσεις στις συντάξεις τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση. Με αυτή λοιπόν την αφορμή, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες που συσπυρώνονται γύρω από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο συνεχίζουν, δεν είναι η πρώτη, είναι ίσως η πρώτη κινητοποίηση μετά από τη δημοσιοποίηση. Αφού βγήκε η δημοσιοποίηση. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά συνεχίζουν μια μεγάλη δραστηριότητα που την έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβρη. Και με κινητοποιήσεις, με συλλαλητήρια, είχαμε και απεργία τέλος πάντων και καλούμε ήδη πολλά σωματεία και ομοσπονδίες έχουν πάρει αποφάσεις για απεργία και καλούμε τους κλάδους μας και τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους όλες τις εταιρείες να απεργήσουν κόντρα σε αυτό το νόμο έκτρωμα, όπως λέμε εμείς, τον βαθιά διασφαλιστικό νόμο.
Ναι. Ένα επιχείρημα. Λέει, εγώ παιδιά, η κυβέρνηση, προσπαθώ να αλλάξω τα κακώς κείμενα. Ναι. Δηλαδή φέρνω ένα νέο ασφαλιστικό. Μπορεί να διαφωνείτε. Μπορεί να μην είναι όπως το θέλετε εσείς. Κάνω όμως κάτι. Δηλαδή σ' αρέσει, λέει, αυτό το πράγμα που υπάρχει σήμερα, όπως το βλέπεις έτσι είναι και τα λοιπά, δεν θέλεις να βελτιωθεί, δεν θέλεις να αλλάξει. Υπερασπίζεις ένα μοντέλο το οποίο είναι κατακαιρματισμένο, ευνοεί κάποιους και τους άλλους τους πιο πολλούς τους αδικεί και τα λοιπά. Δηλαδή σου λέει αυτό ότι προσπαθεί, μπορεί να διαφωνείς, άσε να έρθει η ζωή να μας δείξει ότι έκανα λάθος εγώ και είχες δίκιο εσύ. Αλλά εγώ λέει κάνω κάτι. Θέλεις να μείνει το πράγμα όπως είναι σήμερα? Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί. Βέβαια, συγγνώμη, αποφεύγουν να πούνε ότι είναι αυτοί που όλα τα χρόνια που σου λένε αυτό, αυτοί διοικούν και αυτοί κυβερνούν. Και αυτοί κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Σου λέει η κυβέρνηση, παιδιά, έχουμε μια κατάσταση άσχημη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, μια κατάσταση άσχημη. Εμείς δηλαδή δεν λέμε ότι άφησε το όπως είναι, μας αρέσει, είναι όλα καλά στο ασφαλιστικό σύστημα. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Αυτή λοιπόν που έρχονται και έχουν κατακρεουργήσει το ασφαλιστικό, οι ίδιοι που έχουν πάρει, μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τα ταμεία και τα έχουν περάσει μέσω, πώς το λένε, διάφορων τρόπων, ναι, της μεγάλης εταιρείας. PSI, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών κτλ. Μονιμένα ομόλογα. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με το ότι μην τους πολύ εμπιστεύεσαι. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Εννοείται ότι εμάς δεν μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Εννοείται ότι για μας η κοινωνική ασφάλιση θα έπρεπε να είναι πραγματικά δωρεάν και δημόσια, με δομές υγείας και δομές πρόνοιας, οι οποίες να έχουν υψηλές προδιαγραφές. Οι οποίες να μην πας στο νοσοκομείο και για να σου δώσουν ραντεβού να πρέπει να περάσουν κανένα τρίμηνο, και εσύ να πας, ας πούμε, να έχεις ζητήματα τέλος πάντων με την υγεία σου και να μην μπορείς να πας στο γιατρό. Να μπορεί η συνταγογράφησή σου να είναι πλήρης, δηλαδή να μπορείς τα φάρμακα που παίρνεις να καλύπτονται πλήρως. Όλα αυτά τα ζητήματα πατάνε πάνω στο ότι αυτή η κατάσταση που εμείς οι ίδιοι σαν κυβέρνηση έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και η κατοχή μας τέλος πάντων, πάνε κατά διαόλου. Άρα εφόσον την κάναμε έτσι χάλια την κατάσταση, τώρα τι θα κάνουμε για να σας λύσουμε το πρόβλημα? Θα σας βάλουμε να πληρώσετε από την τσέπη σας, γιατί ακόμα περισσότερα. Αυτό λένε. Οπότε, όποιος έχει, θα τα βγάλει πέρα, ρε παιδάκι μου κάπως. Ναι. Όποιος δεν έχει, κρίμα. Εντάξει. Ατύχησε. Ένα ελάχιστο επίπεδο υποτυπωδών παροχών για να μπορεί να πας και την επόμενη μέρα στην επιχείρηση. Ακριβώς. Και το ζήτημα ποιο είναι. Και την άλλη μέρα. Ότι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή οι αυξήσεις, ας πούμε, αυτές που λένε ότι θα δοθούν, που θα δοθούν μετά από το 2023, μέχρι το 2022, δεν θα υπάρχει κάτι, θα είναι ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και θέλω να πω κάτι σε αυτό και σχετικά με τους μισθούς. Γιατί κολλάει, δεν είναι πολύ ωραία. Έχετε η δει. Κυβέρνηση, όταν βγήκε, μία από τις βασικές της, τέλος πάντων, για να βγει έτσι δεσμεύσεις, ήταν ότι ο κατώτατος μισθός, με αυτό το άθλιο νομοσχέδιο Αχτσιόγλου Βρούτσι, που αποφασίστηκε ότι θα καθορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό, είχε πει λοιπόν ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι τουλάχιστον, πώς το λένε, διπλάσιος της αύξησης του ΑΕΠ. Εμείς διαφωνούσαμε με αυτό, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων είχε βγει με αυτό το επιχείρημα. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική, ο κατώτατος μισθός, εφόσον καθορίζεται από την οικονομική κατάσταση της χώρας, λοιπόν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, εφόσον είχαμε 2% σχεδόν αύξηση του ΑΕΠ, να είναι 4% αυξημένος. Ναι. Πολύ μικρό λέμε εμείς, πάρα πολύ μικρό. Αλλά τέλος πάντων θα έπρεπε αυτό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, θέλω να πω. Ναι. Τι έχουμε όμως αυτή τη στιγμή, ανταυτού, έχουμε μια συμφωνία εν κρυπτό και πριν καν μπούμε στη συζήτηση για να γίνει αυτό, για να γίνει η συζήτηση για τις αυξήσεις των μισθών της κατώτατης, της συλλογικής, της εθνικής γενικής. 703 ευρώ να πάει. Ναι. Ακριβώς. Σε βάθος. Έχουμε συμφωνία της ΓΕΣΕΕ, του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ, διορισμένο από την δικαστήριο Προεδρείο από τις ΓΕΣΕΕ, που δεν βγάζει άχνα για το ασφαλιστικό αυτή τη στιγμή, συμφωνία να παραμείνει ο μισθός εκεί που είναι. Άρα μπορούμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που τα έχει φέρει όλα αυτά και μας λέει ότι όποια αύξηση θα πάρει θα είναι από το 2000 και στις συντάξεις, θέλω να πω, για να το φέρω, ας πούμε, όποια αύξηση θα πάρει θα είναι από το 2023 και μετά και θα έχει να κάνει, δεν μπορεί, με βάση από το πρώτο μνημόνιο την εντολή,
ότι θα είναι αναλογικό του ΑΕΠ. Δηλαδή, μόνο αν το ΑΕΠ αυξηθεί, θα μπορεί εσύ να πάρει. Ζήσε Μάιμου να φας τρεφίλιο. Εντάξει, ναι, καταλάβαμε. Άρα, εμείς λέμε, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν οι συνταξιούχοι, οι συνταξιουχικές οργανώσεις έχουν συνέντευξη τύπου έξω από το Υπουργείο. Εμείς 4,5 ώρα καλούμε όσους συναδέλφους έχουν τελειώσει τη δουλειά τους, όσοι δεν έχουν προλάβει και μετά, να κατέβουν στο Υπουργείο. Πρέπει να γίνει μεγάλος αναβρασμός στους χώρους δουλειάς, συζητήσεις. Εμείς καλούμε όλα μας τα σωματεία. Και να ενημερωθεί ο κόσμος, έχει σημασία. Ακριβώς, αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι. Τι ακριβώς. Όταν σε βομβαρδίζουν ότι όλα καλά, ναι, είναι ένα θέμα. Μόνο το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα εδώ πραγματικά, διότι και οι υπόλοιποι και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, όπως είπατε, και άλλα πολιτικά κόμματα δεν αναφέρουν την ουσιαστική. Και πώς θα γίνει, γιατί ο ένας ουσιαστικά είναι νόμος, οι νονοί είναι πολλοί. Ακριβώς. Πώς να πούνε, τι να πούνε κιόλας, πρέπει να ασκήσουν κριτική. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.